Καλημέρα, καλή χρονιά και καλή χρονιά στους φίλους που μας ακούνε. Ναι. Λοιπόν, το θέμα, μεγάλο θέμα, νομίζω, δεν ξέρω εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, εσείς θα θέλω τη δική σας θεώρηση, είναι όλα όσα συνέβησαν στο Σύνταγμα, είναι ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετώπισαν οι Έλληνες δημοσιογράφοι, οι Έλληνες πολιτικοί, ο τρόπος με τον οποίο το θέμα όχι απλά κρύφτηκε, θαύτηκε, αλλά και διαστρεβλώθηκε προκειμένου να μην το πληροφορηθούμε. Εδώ, για να σας δώσω το λόγο κιόλας να κάνουμε την κουβέντα μας, εδώ θέλω να επισημάνω, το έλεγα και χθες, το λέω και σήμερα, τον ρόλο του διαδικτύου και η πίεση η οποία ασκήθηκε μέσω διαδικτύου προκειμένου να βγει το θέμα. Διότι αν δεν υπήρχε το διαδίκτυο, πιθανότατα θα κοιμόμασταν τον ύπνο του δικαίου. Ο λόγος εσάς, κύριε Λαβρέτου, σας ακούω. Πράγματι έχετε δίκιο. Αυτά που συνέβησαν στο Σύνταγμα την πρωτοχρονιά μας φέρνουν στην επιφάνεια πάρα πολλά πράγματα. Μάλιστα. Το πρώτο που θα έλεγα ότι είναι το πιο προφανές είναι ότι είδαμε μπροστά στα μάτια μας την αντικατάσταση πληθυσμού. Είδαμε ξεκάθαρα πώς έχουν κατακλείσει ειδικά το κέντρο της Αθήνας αλλά και άλλες περιοχές της Ελλάδος, αλλοδαποί, οι οποίοι ήρθαν στην πλειονότητά τους παράνομα στη χώρα, προσποιούμενοι τους πρόσφυγες. Και τελικά αυτοί σταδιακά, όταν δημιουργούν τους απαραίτητους αριθμούς, εμφανίζονται ως ομάδες που έχουν πολύ συγκεκριμένη ταυτότητα, προβάλλουν μάλιστα την ταυτότητά τους αυτή με χαρακτηριστικό τρόπο. Είναι ενδεικτικό ότι στο Σύνταγμα δεν υπήρχαν Έλληνες εξαιτίας σε μεγάλο βαθμό και των υγειονομικών μέτρων και αυτό δείχνει την ασυμμετρία συμπεριφοράς του ελληνικού κράτους, για να το πω έτσι με ένα κομψό τρόπο. Την ίδια ώρα δηλαδή που είχε τους Έλληνες μέσα στα σπίτια, έβαζε πρόστιμα, έπαιρνε μέτρα, υπήρχαν χιλιάδες κυρίως πακιστανικής καταγωγής αλλοδαποί, όπως φάνηκε, οι οποίοι δεν έλαβαν κανένα μέτρο, δεν φορούσαν καμία μάσκα, διασκέδαζαν, λες και ήταν μια πόλη πακιστανική, δεν θύμιζε καθόλου Αθήνα, ειδικά από τα βίντεο τα οποία βγήκαν στην επιφάνεια, όχι μόνο στο Συντάγμα αλλά και σε άλλες περιοχές της πρωτεύουσας, το οποίο δείχνει ότι εκτός του ότι αφήσαμε να εισέλθουν αυτοί οι άνθρωποι και να εγκατασταθούν στη χώρα, και αυτό είναι μια, ίσως, ένα από τα πράγματα που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση και το έχει φέρει σε ένα μεγάλο βαθμό εις πέρας, γιατί μας μιλούσαν τόσο καιρό για την αποσυμφόρηση των νησιών, ναι, δηλαδή για το γεγονός ότι στα νησιά του Αιγαίου υπήρχαν χιλιάδες που βρίσκονταν μέσα και πλέον οι αριθμοί έπεσαν. Διάφορα hot spot. Mm-hmm. Αυτό ήταν το έργο που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή μια εκκρεμότητα που έφτανε περίπου τις 100.000 εκκρεμούσες αιτήσεις ασύλου. Που έπρεπε να έρθουν στην ενδοχώρα. Η σημερινή κυβέρνηση λοιπόν τους μετέφερε σταδιακά και τους εγκατέστησε, τους διέσπηρε σε όλη την υπηρετική χώρα. Και φάνηκε την πρωτοχρονιά. Και αυτό ήταν που είδαμε ξεκάθαρα στην πρωτοχρονιά. Όσον αφορά δε τους Πακιστανούς ιδιαίτερως, να τονίσουμε κάποια στοιχεία τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Παρακαλώ. Το Πακιστάν είναι μια χώρα η οποία έχει πυρηνικά. Mm-hmm. Έχει τεχνολογία. Είναι μια χώρα η οποία έχει φιλοτουρκική πολιτική. Είναι ενδεικτικό ότι ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν είχε δώσει συγχαρητήρια για την επέτειο της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης στον Τούρκο Πρόεδρο. Και βέβαια, όχι μόνο αυτό, έχουμε δει πάρα πολλές φορές συμπεριφορές. Θυμίζω το Πακιστάν είναι από τις χώρες που πρώτες ψήφισαν υπέρ του ψευδοκράτους στη Βόρειο Κύπρο, mm-hmm, και το αναγνώρισαν. Γενικά, το Πακιστάν είναι μια χώρα που έχει έναν υπερπληθυσμό και ασκεί πολιτική μέσω αυτού του υπερπληθυσμού, δηλαδή εγκαθιστά κοινότητες σε διάφορες χώρες και τις χρησιμοποιεί ως μοχλούς επιρροής. Αυτά είναι στοιχεία που δεν πρέπει να μας διαφεύγουν, όπως δεν πρέπει να μας διαφεύγει και ένα πολύ βασικό στατιστικό στοιχείο. Όπως έχουμε από όλες τις ροές και τα στατιστικά που παρακολουθούμε, ειδικά από το Πακιστάν, το ποσοστό των ανδρών που έρχονται φτάνει το 96%. Δηλαδή μιλάμε σχεδόν αποκλειστικά για άνδρες νεαρής ηλικίας, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν έχουμε να κάνουμε καθόλου με προσφυγικές ροές. Υπάρχει βεβαίως και το άλλο σκέλος, το οποίο πολύ σωστά επισημάνατε, το οποίο αποκαλύπτει και το πρόβλημα ενημέρωσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Δηλαδή ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν παρουσιάζουν πράγματα που δεν πρέπει να παρουσιαστούν, που δεν θα συνέφεραν ίσως, ας πούμε, την εξουσία ή την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση. Και αυτό έχει, νομίζω, ενταθεί και την περίοδο του κορονοϊού. Μέσω των γνωστών επιδοτήσεων, των γνωστών μηχανισμών που έχουν δημιουργηθεί, ώστε να υπάρχει μια πλήρης εξάρτηση των μέσων ενημέρωσης που πια δεν έχουν σημαντικά έσοδα ούτε από τις διαφημίσεις ούτε από τους αναγνώστες τους και έτσι τελικά είναι αρκετά πιο εξαρτημένα από την εκάστοτε εξουσία. Εδώ λοιπόν αναδεικνύεται και η σημασία του διαδικτύου, το οποίο πρέπει να το αξιοποιούμε
κατάλληλα και σωστά, γιατί είναι αυτό το οποίο κατέδειξε το πρόβλημα. Κυρίως σημειώνουμε ότι τα βίντεο που προήλθαν τις αρχικές ώρες δεν προερχόντουσαν από ελληνικά κανάλια, αλλά από κανάλια πακιστανικά. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Δύο κανάλια πακιστανικά. Είχε δύο ξένα δίκτυα. Και από βίντεο που ανέβασαν στο YouTube ή στο TikTok αυτοί που διασκέδασαν στο Σύνταγμα. Να το σημειώσουμε αυτό λίγο, Αναστάσιο Λαβρέτζο, και συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά ειδικά στην εφαρμογή του στο TikTok, ειδικά στο TikTok, είναι τρομερά ενεργή η ελληνική πακιστανική κοινότητα. Έτσι, γιατί έτσι πλέον έχουν βαφτιστεί. Τρομερά ενεργή, με πολλά βίντεο, με βίντεο μέσα τα οποία είναι από drone και καταγράφουν κεντρικότατα σημεία της πρωτεύουσας και όχι μόνο. Αυτό δεν το βλέπει άραγε η ΕΕΠ, δεν τους παρακολουθούν. Πώς είναι, εγώ άμα πάω να σηκώσω drone στο Σύνταγμα, θα μου την πέσουν, θα με πάνε μέσα και θα μου βάλουν 17 πρόστιμα. Προστήματα που τα λένε κάποιοι. Εννοείται ότι απαγορεύεται αυτό. Εννοείται. Ναι, αλλά αυτοί τα κάνουν και τα ανεβάζουν στο TikTok. Με μουσικές πακιστανικές και πάει λέγοντας. Ωραία πράγματα. Υπάρχει, τα φλεξάρουνε που λένε οι νέοι. Τα φλεξάρουνε, κύριε Λαβρέτζο μου. Είναι συγκεκριμένη τακτική αυτή. Θέλω να δηλώσω συγκεκριμένη παρουσία και αν δείτε σε μερικά βίντεο έχουν τραβήξει με πονηρό τρόπο. Έχουν τραβήξει πλάνα και αστυνομικών και περιπολικών για να δείξουν ότι έχουν τον πλήρη έλεγχο και δεν τους ενοχλεί κανένα. Φοβόμαστε. Δεν φοβόμαστε. Είναι το μήνυμα, είναι ξεκάθαρο. Είμαστε εδώ, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δηλαδή αυτό το Μητσοτάκι που είσαι, έλα, είμαι στο Σύνταγμα. Μητσοτάκι, μπιπ, είμαι εδώ, έλα, που είσαι, τι κάνεις. Αυτό είναι ευθεία απειλή. Δεν φοβάμαι. Κάνω ό,τι θέλω. Προκαλώ μέσα στην Αθήνα, στη σκιά της Βουλής της Ελληνικής, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Σε ποια άλλη χώρα, κύριε Λαβρέτζο, θα γινόντουσαν αυτά και αυτοί οι άνθρωποι δεν θα είχαν απελαθεί? Ξανατονίζω ότι πρόκειται για ανθρώπους που στην πλειονότητά τους δεν έχουν προσφυγικό προφίλ και αυτό φαίνεται από τους αριθμούς και από τα στατιστικά. Ερώτηση, συγγνώμη. Θεωρείτε ότι ήταν. Γιατί αυτό ακούστηκε από την αστυνομία στα δικαιολογία. Αν σας καλύπτω σαν απάντηση, ότι ήταν αυθόρμητη συγκέντρωση γιατί νόμιζαν ότι θα γίνει φιέστα? Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό γιατί δεν θεωρώ ότι είναι καθόλου σοβαρή κουβέντα. Υπήρξαν διάφορες δικαιολογίες που ψέλησαν διάφοροι παράγοντες κυβερνητικοί ή διάφοροι, ας πούμε, μηχανισμοί προπαγάνδας για να δικαιολογήσουν αυτό που είδαμε. Όποιος όμως θέλει να βλέπει την αλήθεια, πρέπει να βλέπει αυτά που έγιναν και όχι να ακούει αυτές τις, θα έλεγα, ανόητες δικαιολογίες. Λοιπόν, εδώ είχαμε μια ξεκάθαρη περίπτωση που θα έλεγα τους ξέφυγε αυτό το πράγμα, δεν το περίμεναν ίσως ότι θα συμβεί και δείχνει ποια είναι η πραγματικότητα. Που επιμελώς ουσιαστικά μας κρύβουν ή μας παραπλανούν λέγοντας διάφορα πράγματα. Ξαναλέω, αυτό είναι το αποτέλεσμα της αποσυμφόρησης, της δίθεν αποσυμφόρησης των νησιών. Και το άλλο ψεύδος το οποίο λέγεται είναι ότι έχει, ας το πούμε, σταματήσει η ροή και πλέον η χώρα βρίσκεται υπό έναν έλεγχο. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Στην πραγματικότητα, με τις μεταφορές που έκαναν στην ενδοχώρα, και δεν μιλάμε μόνο για την Αθήνα, μιλάμε για εγκατάσταση αλλοδαπών αφροασιατικής καταγωγής από την Καστοριά μέχρι την Καλαμάτα, μέχρι την Τρίπολη. Έχουμε δει φωτογραφίες να κάθονται αλλοδαποί στις πλατείες στα γάλαματα του Κολοκοτρώνη στην Τριπολιτσά. Λοιπόν, και στην πραγματικότητα έχει καθαρίσει, έχει αδειάσει, ας πούμε, ο χώρος στα νησιά για να περιμένουν το επόμενο κύμα. Και αυτό μας το δείχνει το γεγονός ότι έχουν γίνει επενδύσεις, έχουν δημιουργηθεί εγκαταστάσεις, τις οποίες δεν θα τις είχαν δημιουργήσει αν πίστευαν στα αλήθεια ότι παίρνουν μέτρα πλέον που σταματάνε οι ροές. Υπάρχει λοιπόν μια διαρκής εξαπάτηση ουσιαστικά του ελληνικού πληθυσμού και εδώ έρχεται αυτό που είπατε και πριν, το θέμα της ενημέρωσης. Δηλαδή πώς ενημερώνεται ο κόσμος και ότι υπάρχει μια απόκρυψη της πραγματικότητας η οποία εγώ πιστεύω ότι οδηγεί σε ολέθριες συνέπειες. Σε συνδυασμό με το δημογραφικό που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ποτέ. Γιατί αυτές τις μέρες βγαίνουν και τα πρώτα στοιχεία από την απογραφή. Εδώ, λοιπόν, εάν έχει γίνει σωστά η απογραφή, έτσι. Αν έχει γίνει. Βέβαια, να σας πω κάτι, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, γιατί την εικόνα την έχουμε ήδη από τα ετήσια στοιχεία που λαμβάνουμε σε επίπεδο γεννήσεων θανάτων. Ξέρουμε που βαδίζει η χώρα. Στο περίπου, αλλά εμένα κανένας δεν μπορεί να με διαβεβαιώσει, να με καθησυχάσει ότι έχουν καταφέρει να καταγράψουμε, ότι έχουμε καταφέρει να καταγράψουμε αυτά τα δεκάδες χιλιάδες φαντάσματα τα οποία έχουν διασπαρεί σε όλη τη χώρα. Τα έχουμε ξανασυζητήσει. Άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν από τα νησιά. Έχουν ενταχθεί σε εγκληματικές οργανώσεις σε πολλές των περιπτώσεων και κανένας δεν ξέρει ποιοι είναι, πού είναι, πού ζουν, πού μένουν και πώς είναι. Ναι, αναφέρεστε προφανώς σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν πάρει θετική απάντηση στην αίτηση ασύλου. Και εξαφανίζονται. Αυτοί στην πλειονότητά τους δεν έχουν φύγει από τη χώρα. Γιατί αυτοί για να φύγουν από τη χώρα ή θα πρέπει να γυρίσουν στις πατρίδες τους, πράγμα απίθανο, ή θα πρέπει να μεταβούν σε κάποιο άλλο μέρος της Ευρώπης κρυφά.
Εκεί όμως όταν τους συλλάβουν, γιατί κάποια στιγμή θα τους πιάσουν αν βρίσκονται στο Βερολίνο ή στη Βιέννη, με βάση τα δακτυλοσκοπικά στοιχεία που υπάρχουν στους χώρους που εισόδου, ας πούμε, στην Ελλάδα, ξέρουν ότι έχουν προέλθει από εμάς, είναι καταγεγραμμένοι στο σύστημα Eurodac και μας τους επιστρέφουν πίσω. Άρα, και εδώ είναι ένα άλλο ψέμα που πρέπει να καταρρύψουμε, δεν είναι μόνο ότι δόθηκε άσυλο περίπου στους μισούς από αυτούς που πήγαν στη χώρα, αλλά και αυτοί που δεν έλαβαν άσυλο παραμένουν στην πλειονότητά τους εδώ και είτε λειτουργούν, είτε εργάζονται, κάνουν μαύρη εργασία και τους εκμεταλλεύονται κάποιοι, και εδώ δεν μιλάει κανείς από τους περίφημους ανθρωπιστές και ευαίσθητους που μας κατηγορούν για αυτά τα θέματα, είτε τους στρατολογούν οργανώσεις εγκληματικές και τους βάζουν στην υπηρεσία του εγκλήματος. Με κλοπές και με διάφορα άλλα φαινόμενα. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι. Και ξαναυπογραμμίζω την άμεση διασύνδεση του θέματος του λαθρομεταναστευτικού με το δημογραφικό. Άμεση διασύνδεση, και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το ένα δεν μπορεί να είναι λύση για το άλλο. Γιατί έτσι πάει να. Έτσι το έχουμε ξανασυζητήσει, κύριε Λαβρέτζο. Ναι, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ότι ναι. Μας λένε, το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό, μας λένε ότι θα λύσουν το δημογραφικό. Ξανά είπα και στην αρχή της κουβέντας μας ότι ειδικά από την περίπτωση του Πακιστάν, το 96% αυτών που έρχονται είναι άνδρες. Πώς θα λυθεί δηλαδή? Εντάξει, με τις δικές μας χώρες και τις γυναίκες, κύριε Λαβρέτζο, είναι απλό το πράγμα. Βάζουν αυτοί το τέτοιο, βάζουμε εμείς το άλλο. Αυτό λέει η λογική. Αλλά αυτό δεν είναι λογική. Αυτό είναι παραλογισμός σε βάρος της Ελλάδας. Αυτό υπονοούν, αλλά δεν το λένε. Ναι, μα δεν γίνεται αλλιώς τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε. Αν το δέχονται οι Έλληνες αυτό. Φυσικά και αν το δεχόμαστε. Μα θέλουν να μας το επιβάλλουν. Οι διάφοροι αντινατιβιστές. Οι διάφοροι που. Και είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα και τους ξέρετε. Και μιλάω και για την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μιλάω και για τον Έλληνα τον Πρωθυπουργό. Μιλάω και για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διότι εδώ πέρα υπάρχει μια ομερτά. Και εδώ. Όπως και σε άλλα θέματα. Λοιπόν, ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα όμως. Εδώ υπάρχει μια δεδηλωμένη στρατηγική από πλευράς Τουρκίας με διάφορες δηλώσεις, όχι μόνο τώρα, σε επίπεδο 30 ετίας μας το έχουν πει διάφοροι Τούρκοι αξιωματούχοι, ότι την Ελλάδα δεν χρειάζεται να την κατακτήσουν με πόλεμο, θα την αλλοιώσουν δημογραφικά. Ναι. Μιλώντας για την δική τους υπεργεννητικότητα και πρόσφατα μιλώντας για το θέμα των, ουσιαστικά εννοώντας τις ροές αυτές τις μεταναστευτικές που μας διαπιστεύουν. Έτσι, από κράτη δορυφόρους όπως είναι το Πακιστάν. Πολύ σωστά. Το ερώτημα λοιπόν είναι, όταν υπάρχει μια τέτοια δεδηλωμένη στρατηγική εναντίον της Ελλάδος, πώς το πολιτικό σύστημα της χώρας λειτουργεί ως διευκολυντής αυτής της πολιτικής? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Δεν είναι της χώρας. Γιατί αν ήταν της χώρας δεν θα λειτουργούσε έτσι. Γιατί εδώ πρέπει να μας βάλει να σκεφτούμε και άλλα πράγματα. Μήπως τελικά το πολιτικό σύστημα, για να διαιωνίσει την θέση του, τα προνόμια του, θέλει και έναν άλλο πληθυσμό που θα δεχτεί εύκολα τις συνθηκολογίες που προετοιμάζονται. Τώρα, ξέρετε κάτι, κάποιοι τα λένε αυτά. Τώρα αρχίζουμε να λέμε για σχέδιο Καλλιέργη και άλλα τέτοια θέματα. Και θα μας πούνε συνωμοσιολόγους και πάει λέγοντας. Αλλά αυτά είναι γραμμένα. Θυμάμαι σαν τώρα, πριν από κανένα 1,5 χρόνο, να κάνουμε κουβέντα και να σας έχω στείλει, αν θυμάμαι καλά, ένα ρεπορτάζ του 84 από ένα περιοδικό, ένα ένθετο της Μακεδονίας, που έλεγε για το σχέδιο κατάληψης της Ευρώπης από το Ισλάμ. Δεν είναι βήμα-βήμα έχουμε φτάσει εδώ, κύριε Λαβρέτζο. Εγώ να σας πω κάτι. Και σχέδιο να υπάρχει ή να μην υπάρχει, σχέδιο Καλλιέργη ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ κοιτάω τα αποτελέσματα. Αυτό, στεκόμαστε στα αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα είναι απολύτως ορατά και βλέπουμε και πού μας πηγαίνουν. Η Ελλάδα, μάλιστα, δεν είναι μια απλή χώρα. Δεν είναι δηλαδή μια χώρα στο κέντρο της Ευρώπης, ένα Λουξεμβούργο, που θα αντιμετώπιζε κυρίως εσωτερικό πρόβλημα από τη διατάραξη της κοινωνικής συνοχής. Ναι. Είναι μια χώρα που αντιμετωπίζει και εξωτερική απειλή. Και η διατήρηση της εθνικής ομοιογένειας.